Σκεφτήκαμε με αφορμή την ημέρα της γυναίκας, η οποία είναι αύριο, να κάνουμε μία συζήτηση. Πιο πολύ για να μας μεταφέρετε εσείς τις δικές σας εμπειρίες και να αξιολογήσετε τις δημόσιες πολιτικές τις οποίες έχουμε εφαρμόσει για τα ζητήματα που σας αφορούν, αλλά για να μπορέσουμε και να ανοιχνεύσουμε ενδεχομένως νέα πεδία πολιτικών παρεμβάσεων, διότι για εμάς οι πολιτικές οι οποίες στηρίζουν τις γυναίκες και θα έλεγα σε όλες τις ηλικίες, από τις νέες κοπέλες οι οποίες σκέφτονται να κάνουν οικογένεια μέχρι τις εργαζόμενες γυναίκες οι οποίες παλεύουν να ισορροπήσουν μεταξύ των υποχρεώσεων της εργασίας, της οικογενειακής ζωής, των υποχρεώσεων ανατροφής των παιδιών, μέχρι τις μεγαλύτερες γυναίκες οι οποίες μπορεί να βγαίνουν στη σύνταξη αλλά να εξακολουθούν να αισθάνονται παραγωγικές και να θέλουν με κάποιο τρόπο να εργαστούν ή να συνεισφέρουν συνολικά στην κοινωνία. Είναι πολλά τα ζητήματα τα οποία μας απασχολούν, οπότε από το να κάνουμε μια έτσι, πιο κλασική εκδήλωση, είπαμε να κάνουμε μια διαδραστική συζήτηση και να σας αφήσω έτσι να μιλήσετε και να εκφράσετε τις δικές σας ανησυχίες και κυρίως να μας προτείνετε τι θα θέλατε παραπάνω να κάνουμε εμείς για εσάς. Βλέποντας πάντα τα πράγματα μέσα από την οπτική τη γυναικεία. Οπότε να ξεκινήσουμε, ας ξεκινήσω από εδώ. Θέλω μια σύντομη, έχω δει τα βιογραφικά σας, αλλά θέλω μια σύντομη σύσταση και μετά καθώς αποχωράμε θα κάνουμε, αφήστε με να θα φροντίσω να την κάνουμε την κουβέντα διαδραστική. Ωραία. Εγώ είμαι δικηγόρος, είμαι η Καρμέλα. Έχω ένα κοριτσάκι 14 ετών τώρα. Ασχολούμαι με ναυτιλιακά στον Πειραιά. Σαν ελεύθερος επαγγελματίας, πρέπει να πω ότι στα πρώτα χρόνια της μητρότητας δυσκολεύτηκα. Ήταν ένα βασικό θέμα. Ναι, για περιγράψα μετά λίγο. Δυσκολεύτηκες κυρίως ως προς το κόστος, ως προς το που θα αφήσεις το παιδί, ως προς το τι σημαίνει να είσαι μητέρα και να πρέπει να τα κάνεις όλα. Όλα αυτά που είπα. Όλα μαζί. Εγώ είμαι άμεση δικηγόρος, είμαι κατηγορούμενη αμέσως δικηγόρο, που σημαίνει ότι πραγματικά αν δεν δουλέψω, αν πιέσω το γραφείο μου, δεν έχει χρήματα. Είσαι ο λοιπόν του ελεύθερου επαγγελματία. Είμαι ο λοιπόν του ελεύθερου επαγγελματία. Εντάξει, δεν έχω κάποια προτυπία, νομίζω παντού στον κόσμο έτσι ακριβώς είναι. Ήθελα να αφιερώσω χρόνο στο παιδί, να μείνω πόσο στο παιδί. Πόσο πήρες άδεια από τον εαυτό σου ουσιαστικά, από γιατί τον εαυτό σου παίρνεις άδεια. Ουσιαστικά ήμουν τυχερή γιατί ήμουν σε ένα σύνολο με άλλους συναδέλφους που αισθάνθηκα ότι με στήριξαν. Υπήρχε δηλαδή μια αλληλεγγύη, αλλά κοινωνική αλληλεγγύη, δηλαδή συναδελφική αλληλεγγύη. Όχι όμως αλληλεγγύη από το κράτος, από το δημόσιο. Βέβαια τώρα η αλήθεια είναι ότι περάσατε τον προηγούμενο μήνα αυτό το επίδομο μητρότητας για τους λόγους της επαγγελματίας, το οποίο εγώ δεν το πίστευα ότι υπάρχει αυτό και μπράβο σας. Ήταν μια διάκριση μεγάλη. Ήταν μια διάκριση. Και εις άρρωστον για τις επιβατιώνες. Εγώ δεν το πίστευα ότι τέλος πέρασε αυτό το πράγμα. Και για τις αγρότησες, ναι. Ναι, νομίζω ότι είναι μια πολύ μεγάλη βοήθεια. Βέβαια έχει ξεφύγει κάτι στον νόμο, θα σας το πω τώρα. Ενώ ισχύει για όλο το 23, έχουν το κοιτό μέσα στο 23, για τις άμιστες, από παραδρομή νομίζω, ισχύει από το Σεπτέμβριο του 23 και μετά. Ναι. Και για τις άμιστες. Ναι. Δεν ξέρω, αυτό πρέπει να ήταν κάποιο είδος παραδρομής. Δεν νομίζω ότι ήταν σκόπιμο να εξαιρεθούν. Δηλαδή οι έμιστοι δικηγόροι, οι ελεύθεροι επαγγελματίες που είναι έμιστοι, αμείβονται, παίρνουν το επίδομο, δικαιούνται από την πρώτη πρώτη. Εγώ είχα μείνει με την εντύπωση ότι αφορούσε όλες. Πρέπει, γι' αυτό λέω ότι είναι παράδοση. Πρέπει να είναι κάποια παράδοση, πρέπει να επεκταθεί. Νομίζω θα το κοιτάξετε. Δεν νομίζω ότι ήταν η τέτοια. Όχι, θα το κοιτάξουμε. Μπορεί να διαφερθεί. Στο οικονομικό λοιπόν χρειάζεται πολλή στήριξη από την αναγκάζεσαι να στηριχθείς την οικογένειά σου. Ναι. Αναγκαστικά στους γονείς. Είχες στήριξη από. Το σύζυγό μου. Ναι, θα ρωτήσω για το σύζυγό μετά. Α, είχες στήριξη από παππού, από γονείς. Εντάξει, οι γονείς μου είναι αρκετά νέοι. Και προτιμούν να τη ζωή τους. Ότι θα είχαμε ενέργεια και διάθεση να βοηθήσουν με το παιδί. Όχι, εντάξει. Οικονομικά νομίζω πιο πολύ. Και ο σύζυγος, πώς είδε τον ρόλο του. Πάρα πολύ ζεστά. Πάρα πολύ ζεστά. Θεωρώ ότι. Νομίζω ότι στη γενιά, θα έλεγα και από τη δικιά μου τη γενιά, πια
αλλάζουν τα πρότυπα κατανομής της οικογενειακής εργασίας. Με τους άντρες εκ των πραγμάτων να συμμετέχουν πολύ περισσότερο, αν και παρατάστα πάντα ένα, ίσως ένα μεγαλύτερο βάρος πέφτει στις μητέρες. Δεν παραπονιόμαστε, με ξέρετε. Μου αρέσει αυτό το βάρος. Αυτό έλεγα στα πίσω τώρα, μου λέει εδώ η Αργυρό, ότι έχει να κοιμηθεί, πόσο μας είπες, 8 μήνες. Ήταν όλο. Εγώ πάλι, επειδή ήμουν έτσι κάπως πιο μεγαλύτερο το παιδί μου, ήμουν 37 χρονών, έλεγα, α, ξύπνησε πάλι το μωράκι μου το βράδυ, όλα χαρό μου, δηλαδή, αυτά, αλλά εντάξει. Αλλά σαν... παιδικό σταθμό το έστειλες. Παιδικό σταθμό το έστειλα, αλλά σε ιδιωτικό. Σε ιδιωτικό. Γιατί μια δεν υπήρχαν. Μια από τις πολιτικές που υλοποιούμε εμείς και δίνοντας και περισσότερους πόρους είναι να αυξάνουμε και τα vouchers για παιδικούς σταθμούς, αυξάνοντας και το ποσό το οποίο διαθέτουμε. Και βέβαια έχουμε δώσει και τη δυνατότητα και σε εταιρείες να μπορούν οι ίδιες να διαμορφώνουν χώρους για να κατασκευάζουν παιδικούς σταθμούς στον χώρο της εργασίας. Μέχρι στιγμής, παραδόξως, δεν έχουμε αξιοποιήσει ιδιαίτερα αυτή την ευκαιρία. Γι' αυτό και βρήκα πολύ ενδιαφέρον και θα ήθελα να το ξαναφύσει αυτήν την ιδέα σου για το καινούριο δικαστικό μέρος στην Πειραιά. Θα ήθελα να είναι δικιά μου ιδέα, δεν έχω την προδοσία. Αλλά το καινούριο δικαστικό μέρος στην Πειραιά λοιπόν έχει κάνει μια πρόταση, νομίζω ο Δικαιωτικός Σύλλογος Πειραιώς, να υπάρχει μια αίθουσα η οποία θα είναι έτσι δομημένη, ώστε να μπορεί να αποδεχτεί μικρά παιδάκια, δίκη παιδικού σταθμού, όχι για όλη τη μέρα, αλλά για όση ώρα η νέα μητέρα. Θα βρίσκεται στον χώρο του δικαστηρίου για να επιμορφωθεί διάφορες εργασίες που έχει. Οπότε να μπορεί για μία ώρα, δύο ώρες, να μπορεί εκεί να αφήνει το παιδάκι της και να κάνει το δικαστικό μέγαρο του Πειραιά θα είναι το πιο σύγχρονο δικαστικό μέγαρο στη χώρα μας. Ταλαιπώρησε πάρα πολύ για να φτάσουμε στο σημείο να έχουμε ένα άδοχο και να μπορέσει να προχωρήσει το έργο. Αλλά επειδή έχω ασχοληθεί προσωπικά και επειδή το κτίριο είναι πολύ μεγάλο, σίγουρα θα έχουμε την δυνατότητα να βρούμε κάποιο χώρο και νομίζω ότι αν το πούμε και τώρα και διαμορφώσουμε το χώρο, καθώς το κτίριο θα αρχίσει να κατασκευάζεται, θα είναι και πιο εύκολο να μπορούμε να το υλοποιήσουμε. Αυτό νομίζω ότι τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή. Και να σου ρωτήσω κάτι τελευταίο. Ναι. Έχεις ένα παιδί. Έχω ένα. Γιατί δεν με κάνεις, αν δεν είναι πολύ προσωπική η ερώτηση, γιατί δεν πήγες στο δεύτερο. Θα σας πω. Τα πρώτα χρόνια ήταν το κομμάτι της καριέρας. Έφτασα σε μια ηλικία, έκανα το πρώτο παιδί στα 37. Μετά απλά δεν έτυχε. Ναι. Το ήθελα πάρα πολύ. Ναι. Το ήθελα πάρα πολύ, μπορούσα να το υποστηρίξω και οικονομικά, ναι. Γιατί είναι μια επιλογή που κάνουν πολλές γυναίκες τώρα. Δηλαδή, κάπως φτιάχνουν την καριέρα τους πρώτα και όταν φτάσουν σε μια ηλικία λένε τώρα μπορώ, I can take time off. Δηλαδή, μπορώ να. I can afford. Ναι. Μπορούσα να δεν γινόταν, δεν έτυχε. Ναι. Οπότε με πολύ μεγάλη συνεχώρια δεν έκανε δεύτερο παιδί. Και το βλέπουμε αυτό πολύ συχνά. Ναι. Οι οικογένειες να σταματάνε, λέμε πολύ για τα θέματα της οικογενειακότητας και πράγματι είναι ίσως η μεγαλύτερη μακροπρόθεσμη πρόκληση που αντιμετωπίζουμε ως κοινωνία. Γιατί θεζόμαστε συχνά στους πολίτες. Και βλέπουμε ότι το μεγάλο μας πρόβλημα στατιστικά είναι ότι οι οικογένειες δεν πάνε από το πρώτο στο δεύτερο παιδί. Δηλαδή βλέπουμε πολύ συχνά οικογένειες που να έχουν ένα παιδί και βέβαια. Για να μπορέσουμε να κρατήσουμε σταθερό το πληθυσμό μας, χρειαζόμαστε κατά μέσο όρο 2,1 παιδιά. Άρα πρέπει να πάμε τουλάχιστον στο, δεύτερο. Πρέπει λίγο να. Οπωσδήποτε πρέπει να ενισχυθεί αυτό. Νομίζω ότι το δημογραφικό είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα που παίζει αυτή τη στιγμή η Ελλάδα. Με παιδικούς σταθμούς, όπως είπατε, με τα επιδόματα. Εμείς ήμασταν. Εμείς όταν ήρθαμε στην Ελλάδα το 19, το πρώτο που κάναμε τότε, μάλιστα και σε εποχές που ακόμα δεν είχαμε ουσιαστικό πρόβλημα ακρίβειας, ήταν να δώσουμε το επίδομα. Γένας, τα 2.000 ευρώ, το οποίο μάλιστα τώρα τα αυξήσαμε και αναδρομικά για όσες γέννησαν το 2023, αναγνωρίζοντας ότι υπάρχουν κάποιες αρχικές σημαντικές δαπάνες που σχετίζονται με τη γέννα και με τα έξοδα τα οποία πρέπει να κάνει κάθε οικογένεια προκειμένου να υποδεχθεί ένα μωρό στο σπίτι και βέβαια. Με τα προβλήματα της ακρίβειας, διαπιστώσαμε ότι αυτό πράγματι ήταν ένας βραχνάς για νέες οικογένειες. Νομίζω το ποσό το οποίο δίνουμε τώρα και το οποίο θα πάρουν και κάποιες οικογένειες αναδρομικά, το πρόσθετο ποσό δηλαδή αυτό το οποίο θα συμπληρώσει το που είναι το επίδομα τώρα σε σχέση με το που ήταν πριν, είναι μια μικρή ανάσα. Όπως και οι παρεμβάσεις που κάνουμε στο βρεφικό
Ράνο, που είδαμε τα πράγματα κάποια στιγμή να ξεφεύγουν. Στην Ελλάδα έχουμε αυτή την ιδιαιτερότητα να ανεβαίνουν εύκολα οι τιμές. Αλλά μετά, και μπορεί να υπάρχει λόγος, γιατί πραγματικά υπήρχε λόγος που ανέβηκαν οι τιμές, γιατί αυξήθηκαν όλες τις τελευταίες της παραγωγής και εντός και εκτός Ελλάδος. Αλλά κάποια στιγμή, όταν πέφτουν τις τελευταίες, δεν υπάρχει κάποιος λόγος να παραμένουν εξίσου ψηλά οι τιμές, αφού σου κοστίζει λιγότερο να παράγεις το σχετικό προϊόν. Και νομίζω ότι ήδη στο βρεφικό γάλα έχουμε δει μειωμένες τιμές στα ράφια, κατά μέσο όρο στα περισσότερα γάλατα από 15-20%. Αυτό τουλάχιστον για τους πρώτους, πρώτους μήνες, για τις οικογένειες, τις μαμάδες που δεν επιλέγουν τον φυλασμό, τον οποίο εμείς προφανώς και ενθαρρύνουμε, αλλά αυτό είναι μια πολύ προσωπική επιλογή, είναι μια σημαντική ανάπτυξη. Εσύ λοιπόν που έχεις μωρό τώρα... Εγώ έχω δύο μωρά. Ένα πιο μικρό και ένα λίγο μεγαλύτερο. Ναι. Και τα έκανες μπαμπαμ, ναι. Τα έκανα κοντά. Όπως και εμείς. Εγώ πρέπει να πω ότι τα μεγάλα μας έχουν διαφορά 14 μήνες. 20 μέρα. Ναι. Και να σας πω και τον λόγο που τελικά ήρθε το δεύτερο. Λοιπόν, καταρχάς έκανα το πρώτο και εγώ το έκανα στις 34. Και εγώ θεωρούσα ότι είμαι σχετικά μεγάλη, χωρίς να είμαι. Θεωρώντας ότι επειδή οι γονείς μου είναι πολύ μεγάλοι ηλικιακά, γιατί έχουν πολύ μεγαλύτερα αδέρφια, ότι δεν ήθελα και εγώ να είμαι ένας ηλικιωμένος γονής. Επειδή το είχα βιώσει σαν παιδί. Οπότε είπα ότι αν κάνω δεύτερο θα το κάνω κοντά. Ναι. Αλλά δεν ήμουν και πολύ σίγουρη, γιατί και εγώ δεν κοιμόμουν από όσοι φίλοι μας οι Αργυρό καθόλου. Ναι. Επίσης ήθελα να θυλάσω, δεν μπορούσα να ακολουθήσω το παιδί, στο συγκεκριμένο παιδί. Οπότε μετά ήρθε κάτι που λέγεται πρόωρο σπίτι μου. Ναι. Το οποίο, δεν το έπιανα λόγω ψηλού εισοδήματος καθόλου. Όμως με την καινούργια δήλωση, επειδή είχα το πρώτο παιδί και έπαιρνα το επίδομα. Της λοχίας και της συμπληρωματικότητας της μητρότητας, μπορούσα να το πιάσω αν είχα δεύτερο παιδί. Mm-hmm. Οπότε δεν το σκεφτήκαμε και πολύ, ήμουν τυχερή, γιατί νόμιζα ότι δεν θα έρθουμε την πρώτη. Οπότε όταν δεν το πιστεύεις. Οπότε πρόφτασε στο. Και το πρόφτασα. Και σπίτι μου και δεύτερο παιδί. Μια χαρά. Ναι. Νοσίασε πριν λύση. Έχεις μπει και στο χώρο. Μπήκα, έχεις βρει σπίτι. Ναι. Έχω βρει σπίτι. Είναι πολύ μεγάλη ανάσα. Ναι, πού από στο Βύρο. Στο Βύρο, ναι. Και εκεί μεγάλωσα και εκεί βρήκαμε σπίτι. Ναι. Δόξα τω Θεώ. Και πόσο βγαίνει, αν επιτρέπετε, περίπου η δόση. Θα πάρουμε περίπου 135.000 δάνειο. Okay, ναι. Τα υπόλοιπα τα δώσαμε μετρητά, ευτυχώς είχαμε. Ναι. Και θα βγαίνει δώση 460 περίπου. Ναι. Όχι, είναι φοβερά καλά. Ναι. Δεδομένου ότι δεν βρίσκεις τέτοιο ενοίκιο. Ναι. Ωστόσο, σκεφτόμουν που λέγατε να κάνουμε δεύτερη και τρίτη παιδιά. Πες ό,τι θέλω. Θεωρώ ότι και με τα επιδόματα και όσο είναι μικρό ένα παιδί, μπορείς να τα βγάλεις πέρα. Mm-hmm. Όταν φτάνει η γυμνάσιο ηλίκιο που θέλει φροντιστήρια και τα τρία. Mm-hmm. Τρία στο παράδειγμά μας. Ναι. Και να έχεις και ένα σπίτι που θα θες ενοικιά, αν δεν έχεις πάρει το πρόγραμμα σπίτι μου. Mm-hmm. Γιατί δεν είναι όλοι νέοι γονείς και τα νέα ζευγάρια μέχρι 39. Εσύ δουλεύεις. Δουλεύω σε μια ηλικία. Και δουλεύετε και δύο. Είστε τυπικό ζευγάρι. Μισθωτών. Ναι. Στον ιδιωτικό τομέα. Ναι. Τουλάχιστον ωφεληθήκατε από τις μειώσεις των φόρων συνολικά. Και επειδή βλέπουμε και έχει ένα ενδιαφέρον ότι βλέπουμε και τους μισθούς πια στον ιδιωτικό τομέα να ανεβαίνουν. Γιατί και οι επιχειρήσεις αναγκάζονται να πληρώσουν περισσότερο για να κρατήσουν τους εργαζόμενους. Αυτό είναι ο ενάρετος κύκλος μιας οικονομίας που αναπτύσσεται. Οπότε έχει μεγαλύτερους ονομαστικούς μισθούς. Σχετικά χαμηλότερη επιβάρυνση, περισσότερα χρήματα ως διαθέσιμο εισόδημα. Ωστόσο, για αυτό που είπατε πριν για τα βάουτσερ, εγώ για τη μικρή μου κόρη πήρα πέρυσι βάουτσερ. Ναι. Αλλά επειδή γέννησα τον Αύγουστο, 15 Αύγουστο συγκεκριμένα, είπαμε δεν θα την πάμε από γιατρός αμέσως στον παιδικό σταθμό. Ναι. Μάλλον στο βρέφον πιακό, γιατί ήταν κάτω από 2,5. Γιατί να μην φέρει αρρώστηση το μωρό. Για να γιατρό θέμα τσαρού. Επίσης είναι και ο πατέρας μου κοντά που τον βλέπουμε συνέχεια, ο οποίος είναι. Αναπηρός και νευροπαθής, οπότε δεν θέλαμε και γι' αυτό να φέρουμε αρρώστιες. Οπότε μας λέει τώρα ο γιατρός ότι δεν πειράζει, θα τον πάσω τώρα τον Απρίλιο. Ωραία, παίρνω τηλέφωνο κάποιον ιδιωτικό σταθμό, τους λέω έχω και βάουτσερ. Και είχαν εξοφληθεί. Ναι, όχι, μια χαρά τα βάουτσερ, έχουμε θέσεις. Απλά μου λέει πρέπει να είναι 2,5 χρονών για να πάει στον παιδικό σταθμό και να αλλάξουμε την κλάση από βρυφονιπιακό Α1 σε Β1 παιδικό. Mm. Και πότε κλείνει. 4 Μαΐου. Πότε μπορούσαμε να ανταλλάξουμε, 30 Απριλίου. Και το χάνω. Αυτά είναι. Τα φλάκα. Ναι, είναι από αυτά που λες ότι πάντα κάποια όρια πρέπει να βάλεις. Ναι, σίγουρα. Ναι, το χρόνο.
του χρόνου. Ναι, ναι. Θα είμαστε καλά. Ναι. Και ναι. Αυτό δεν πρέπει να έχει καθόλου ο Δήμος. Ναι. Είναι, δεν ξέρω αν είναι ο Δήμος Γείρονα. Είναι πιλωτικό πρόγραμμα το οποίο το τρέχουμε σε 60 Δήμους. Και δεν θυμάμαι αν είναι ο Δήμος Γείρονα. Είναι από αυτά τα πιλωτικά πρόγραμματα τα οποία χρηματοδοτούνται και από το Ταμείο Ανάκαμψης για να μπορέσουμε να δώσουμε απάντηση στο ερώτημα τι κάνουμε το παιδί, αν είναι εργαζόμενοι. Αν είμαστε δύο εργαζόμενοι γονείς, γιατί πάντα θέλω να βλέπω και τις δύο πλευρές, ειδικά αν έχω και ωράρια τα οποία μπορεί μερικές φορές να επεκτείνονται λίγο πέρα του καθορισμένου ωράριου, αν υπάρχουν υπερορίες, αν δουλεύει κανείς περισσότερο, πράγμα το οποίο δεν είναι κάτι το οποίο αποκλείεται να συμβεί στον ιδιωτικό τομέα. Οπότε το πρόγραμμα αυτό τώρα το τεστάρουμε. Είμαστε πολύ περίεργοι να δούμε τι αποδοχή θα έχει και να βρούμε βέβαια, γιατί αυτό προϋποθέτει να βρούμε και τις δαντάδες ή μην το προσωποποιήσουμε, μπορεί να είναι και άντρες ενδεχομένως που θα κάνουν. Έτσι ένα δόλωμα, να το θέσω λίγο σαν λέξη, ότι μπορούν να πάνε συγγενείς, γιαγιάδες. Εγώ το έχω πει σε διάφορες γιαγιάδες, ακόμα και στην Ανάπη. Αυτό είναι ο σκοπός. Γιατί αλλιώς θέλαμε λίγο να επεκτείνουμε, αντί να θεσμοθετήσουμε λίγο αυτό το οποίο ήδη γίνεται και με κάποιο τρόπο να το ανταμείψουμε και οικονομικά. Χρειάζεται πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και οι προστρές γιαγιάδες δεν έχουν. Ναι. Ας πούμε. Ναι. Αυτό ήθελα. Η αλήθεια είναι ότι θέλαμε να ενθαρρύνουμε περισσότερο και νεότερες ηλικίες με αυτό το προφίλ. Να μπορούν να μπουν σε αυτό το πρόγραμμα και να παρέχουν αυτές τις υπηρεσίες. Σκέφτησε, τώρα που πήρες το κολλάι, σκέφτησε και τρίτο ή θα σταματάτε όπως το πάρουμε. Σας έχει βάλει άντρας σίγουρα, όπως θα είναι και τέταρτο ιδανικά. Και να ρωτήσω, είπες κάτι που είναι ενδιαφέρον. Έκανες το πρώτο στα 34. Ο λόγος που δεν το έκανες νωρίτερα είναι γιατί δεν προέκυψε, γιατί ήθελες να περιμένεις λίγο, γιατί ήθελες... Δεν το σκεφτόμουν να κάνω. Όλα ήρθανε... Απλά ήρθαν στη ζωή μου μόνα τους. Ναι. Δεν το σκεφτόμουν. Ούτε ήθελα, ούτε το είχα όλο. Ένα ζήτημα το οποίο βλέπουμε εδώ και σταδιακά. Απλά ήρθαν άνθρωπο που μας βγήκε. Ναι, ναι. Γιατί και αυτό είναι αυτό το οποίο βλέπουμε. Πια ότι μέσος όρος που παντρεύονται οι άνθρωποι και οι γυναίκες μέσος όρος που κάνουν το πρώτο παιδί ανεβαίνει. Όσο ανεβαίνει ο μέσος όρος, τόσο αισθάνεται κανεί. Τι φταίει και πώς μεγαλώνουμε. Δηλαδή θεωρούμε ακόμα ότι είναι παιδί ο άλλος στα 27. Είχε μια τυχαία ηλικία, είπα. Παιδί όμως. Μπορεί να είναι φοιτητής και να είναι παιδί. Είναι ακόμα. Πού θα πάει το παιδί. Ειδικά οι μαμάδες με τους γιους τους. Δεν είναι αυτό. Έτσι δεν είναι. Εγώ νίκιασα σπίτι με τα 1000 ζόρια το 2018. Μου έκανε τεράστιο πόλεμο για να μου φύγω από το σπίτι. Μου αγόρασε μέχρι ολοκαίνη μια κρεβατοκάμερα για μέσα στο δωμάτιό μου, για να μην φύγω. Έχει ενδιαφέρον αυτό που λες, γιατί νομίζω ότι πράγματι είναι από τη μία ενδεικτικό του πόσο δεμένες είναι οι οικογένειές μας, από την άλλη είναι πρόβλημα όταν τα παιδιά δεν φεύγουν από το σπίτι. Ειδικά αν έχουν την επιλογή να το κάνουν, την οικονομική άνεση, τη δυνατότητα και δεν το κάνουν, εκεί νομίζω ότι ψέχονται άλλου είδους παράμετροι. Εγώ προσωπικά έφυγα στα 18 μου γιατί πήγα να σπουδάσω στο εξωτερικό και δεν σου κρύβω ότι ήταν μια μεγάλη. Ήταν πρόκληση, ήταν δύσκολο, αλλά ήταν και μια ανακούφιση. Αισθάνθηκα ότι πάτησα καλά στα πόδια μου. Το μεγάλο πρόβλημα είναι όταν δυστυχώς νέες και παιδί δεν έχουν τη δυνατότητα να φύγουν από το σπίτι για οικονομικούς λόγους. Και αυτό είναι ένα ζήτημα. Ένα ζήτημα το οποίο σχετίζεται και με την άνοδο των ενοικίων, το οποίο καθιστά πολλές φορές δύσκολο το να φύγει κάποιος από το σπίτι. Δύο φορές την εβδομάδα δεν έτρωγα. Ναι. Ήταν δύσκολα και για μένα. Για να υποστηρίξει το. Για να υποστηρίξει κανείς. Από την άλλη, βλέπω τέλος και μου κάνει πάντα πολύ εντύπωση, ειδικά για τα νέα παιδιά τα οποία σπουδάζουν, ότι υπάρχει αυτή η αίσθηση και το λέω συχνά σε φίλους των. Των παιδιών, τα παιδιά μου είναι τώρα 26, 25 και 20 στα 21, ότι δεν επιλέγουν τα νέα παιδιά τη συγκατοίκηση. Και αυτό μου κάνει πάρα πολύ εντύπωση, διότι εμείς ως θητητές πάντα συγκατοικούσαμε. Και διότι ήταν πολύ πιο φτηνό, μοιραζόμασταν τα κόστη, και διότι ήταν πιο ευχάριστο να μην είσαι μόνος. Τώρα υπάρχει αυτή η αίσθηση ότι το παιδί θα φύγει από το σπίτι, θα πάει να σπουδάσει γκαρσονιέρα. Γιατί έπρεπε να κάνω σήμερα. Και αν μείνω σε ένα μεγαλύτερο σπίτι, δύο ή τρεις, και έχει ενδιαφέρον ότι εμείς δώσαμε και επίδομα ενοικίου. Ειδικά για τα παιδιά τα οποία δεν σπουδάζουν
μακριά από τον τόπο διαμονή του και δίνουμε 1.500 ευρώ άμα εισαγωνούν και 2.000 αν συγκατοικήσουν. Αν συγκατοικούν δύο παιδιά, είναι 4.000 ευρώ. Αν συγκατοικήσουν τρεις και πάνε και βρουν ένα λίγο μεγαλύτερο σπίτι, είναι 6.000 ευρώ. Είναι πολλά λεφτά. Ουσιαστικά καλύπτει σχεδόν όλες τις ανάγκες της στέγης. Και όμως παρά τα αυτά, επιλέγουν τα παιδιά να μείνουν μόνοι τους. Και αυτό νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο με τον χρόνο θα πρέπει να αλλάξει. Είναι μερικές φορές κάποια κατάλοιπα. Αισθάνονται οι γονείς ότι ίσως το παιδί είναι πιο ασφαλές, γιατί κατά κορίτσια είναι πιο ασφαλή αν θα μείνουν μόνοι τους. Αλλά και αυτό εμένα μου φαίνεται λίγο αδικαιολόγητο. Πάντως, ένα τελευταίο θέμα που θέλω να θίξω σχετικά με το πότε κάνουμε τα παιδιά. Έχει να κάνει και με τις πολιτικές μας σχετικά με την υποβοηθούμενη αναπαραγωγή. Γιατί και αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο απασχολεί όλο ένα και περισσότερες γυναίκες, καθώς μεγαλώνει ο μέσος όρος ηλικίας, περισσότερες γυναίκες καταφεύγουν στην υποβοηθούμενη αναπαραγωγή και υπάρχουν και ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν με το βιολογικό υλικό, με τη συντήρηση των οαρίων, καινούργια πράγματα τα οποία προκύπτουν και τα οποία απαιτούν παρεμβάσεις σε επίπεδο πολιτείας και βέβαια το ζήτημα του κόστους. Και αυτό είναι ένα θέμα το οποίο αρχίζει και μας απασχολεί πολύ, διότι μια γυναίκα για οποιοδήποτε λόγο δεν μπορεί να κάνει παιδί και αναγκάζεται να καταφύγει σε τεχνητή γονιμοποίηση, ξέρουμε ότι το κόστος είναι σημαντικό και μπορεί να χρειαστούν και πολλές προσπάθειες για να πετύχει τελικά τον σκοπό. Βεβαίως. Ναι. Το πρώτο μου παιδί το έκανα σε ιδιωτικό νοσοκομείο. Μου φύγανε αρκετά λεφτά, ως πάρα πολλά, και δεν ήμουν και καθόλου ικανοποιημένη. Όχι από τον γιατρό μου. Μια χαρά ήταν ο γιατρός μου, από το νοσοκομείο, από τις παροχές και για τα όσα χάλασα. Στη δεύτερη φορά που θέλαμε να μαζέψουμε κιόλας λεφτά για το πρόγραμμα σπίτι μου, για το σπίτι που θα φέρναμε. Και ήδη είχαμε χαλάσει πολλά και βάφτιση, έπρεπε να πάω στο δημόσιο. Και πήγα στο Έλενος. Μέχρι να πάω να γεννήσω, έλεγα από μέσα μου, Παναγία μου, τι έχω κάνει, γιατί έρχομαι εδώ, τι απαρχαιωμένα μηχανήματα είναι αυτά. Μας λέει, έχουμε λέει καλό μηχάνημα, λέει, είναι κλειδωμένο. Να ακούς κάτι τέτοιες ιστορίες. Να μην έχει air condition, να είναι Αύγουστος και να είμαστε να είναι μισθρέ μισοχαλασμένοι. Επέλεξα να γεννήσω στο Έλενας, στον πέμπτο όρφο που είναι ο Λουξ τομέας και είναι ακινησμένος. Είναι πολύ καλύτερος από όποιο ιδιωτικό που πάει. Αυτό που λες είναι πολύ ενδιαφέρον. Είναι τεράστια η διαφορά και σαν νοσοκομείο μέσα, το contrast, όσο και από αυτό που έζησα στο πρώτο παιδί. Εκεί γίνεται και εγώ στο Έλενας. Και καμία σχέση τα έξοδα. Όταν μιλάμε, είναι στο 1/7. Γιατί αυτό το οποίο αναγνωρίζουμε για το Εθνικό Σύστημα Υγείας είναι ότι κατά κανόνα, όχι πάντα, έχει πολύ ποιοτικές υπηρεσίες, αλλά έχουμε συνήθως ένα ζήτημα με την υλικοτεχνική υπηρεσία. Αυτό σταδιακά το διορθώνουμε. Και έχει πολύ ενδιαφέρον να πηγαίνει κανείς στα νοσοκομεία και να βλέπει το πριν και το μετά. Το Έλενα είναι ένα τέτοιο παράδειγμα που σταδιακά παρεμβαίνουμε και κάνουμε σημαντικές επισκευές που αφορούν και τα δωμάτια, αλλά και τους χώρους του νοσοκομείου, τα χειρουργεία και όλη την εξεχοντισμό, όλη την υποδομή. Είχα πάει στο Τζάνιο, γίνεται μια αντίστοιχη παρέμβαση στο Πειραιά και είδα τους ορόφους που έχουν φτιάξει. Αν σκεφτείς ότι στο Τζάνιο είχαμε οκτάκλινα δωμάτια χωρίς τουαλέτα μέσα, χωρίς τουαλέτα. Το έλεγα στο διάλογο. Αυτά σταδιακά περνάνε στο χθες. Είναι πολύ σημαντική η πόλη που έχουμε κινητοποιήσει και από το Ταμείο Ανάκαμψης. Το λέω γιατί έρχονται προεκλογές και έχει πάντα μια σημασία να καταλαβαίνουμε γιατί η Ευρώπη έχει μια σημασία για αυτό το οποίο γίνεται στην χώρα μας. Έχουμε κινητοποιήσει πολύ σημαντικούς πόρους για να διορθώσουμε υποδομές. Και όταν οι πολίτες πηγαίνουν σε ένα δημόσιο, με δημόσια δομή υγείας, είτε ένα κέντρο υγείας, είτε ένα νοσοκομείο και βλέπουν κάτι ανακοινωσμένο, πραγματικά ευκαιριάζονται, διότι η εντύπωση που έχουν, και όχι αδικολόγητα, είναι ότι το ιδιωτικό είναι λουξ και το δημόσιο είναι χρέπ. Και το δημόσιο είναι χρέπ. Αυτό αρχίζει να αλλάζει. Θέλει δουλειά αρκετή, αλλά το πρόγραμμα εξυγχρονισμού το οποίο έχουμε για τις υποδομές μας σε όλα τα επίπεδα προχωράει καλά και γρήγορα. Εσείς πώς τα ακούτε όλα αυτά? Εγώ τώρα είμαι συνταξιούχος, βέβαια. Συνταξιοδοτήθηκα από το Υπουργείο Οικονομικών. Είσαι σαν Υπουργείο Οικονομικών. Στην Κεντρική Υπηρεσία. Και το 18. Ναι. Έχω τρεις γιους. Οι δύο φύγαν στο εξωτερικό. Ένας είναι στην Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, ασχολείται με το risk management. Και ο άλλος στην Αμερική 15 χρόνια. Ναι. Έχει το cyber security σε πολυεθνική εταιρεία.
Κάποιος είναι δικηγόρος εδώ. Ο ένας έμεινε δηλαδή από τους δύο. Τώρα άρχισα να ξεκουράζομαι, γιατί ξέρετε ότι η Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Οικονομικών. Ναι, από τις πιο, για αυτούς που δεν γνωρίζουν, είναι από, ναι, από τις πιο απαιτητικές. Γιατί είχα δώσει διαγωνισμό το 80 για θέματα ΕΟΚ και μπήκα, ασχολήθηκα με τα θέματα ΕΟΚ και ήμουν πηγενέλα σχεδόν όλη την Ευρώπη. Οπότε κουράστηκα. Τώρα ξεκουράστηκα. Θα έλεγα ότι θα ήθελα να ασχοληθώ εθελοντικά με κάτι, τώρα που ξεκουράστηκα, αλλά δεν υπάρχουν τέτοιες δυνατότητες. Τι θα, πώς θα βλέπατε, έχει ένα ευρώ αυτό το οποίο λέτε, γιατί μας φαίνεται και σε όλη αυτή την συζήτηση για το πλαίσιο μέσα από το οποίο μπορούν να εργάζονται οι συνταξιούχοι. Εμείς κάναμε μια πολύ σημαντική μεταρρύθμιση, εσείς τα ξέρετε καλά, γιατί είναι και το, και το αντικείμενό σας. Καταργούμε ουσιαστικά, καταργήσαμε την παρακράτηση του φόρου, την παρακράτηση της σύνταξης για ένα συνταξιούχο που θα θέλει να εργάζεται και θα μπορεί να φορολογείται αυτοτελώς, απλά για τον χρόνο τον οποίο, δεν έχω εργαστεί, τον οποίο εργάζεται. Είναι κάτι που θα μπορούσατε να το σκεφτείτε, γιατί η λογική είναι θα ήταν part-time. Δεν θα ήταν και νομίζω οι πιο πολλοί συνταξιούχοι αυτό ακριβώς βλέπουν. Και αυτό είναι και το όφελος. Αν θες να δουλέψεις 20 ώρες την εβδομάδα ή και λιγότερο, να μπορείς να φορολογήσεις για τον χρόνο της εργασίας. Νομίζω στην ηλικία τη δική μου πλέον, όσο και γερός να αισθάνεσαι, δεν έχεις αντοχές για ένα κανονικό ωράριο. Γι' αυτό και μιλάω και για εθελοντική εργασία ακόμη. Απλά αισθάνεσαι ότι ζεις. Διότι τα παιδιά, ενώ κάνεις έναν αγώνα δρόμου τώρα δουλεύοντας και μεγαλώνοντας τρία παιδιά να τα σπουδάσεις, να τακτοποιηθούν, για να το πούμε. Από εκεί και ύστερα αισθάνεσαι ότι μένεις μόνος. Εγώ μεγάλωσα και μόνη τα παιδιά μου και αισθάνεσαι ότι μένεις μόνος και ό,τι και να κάνεις στο σπίτι, βρίσκω θέματα. Δεν έχω καινές ώρες καθόλου. Ό,τι βρίσκω, βρίσκω. Αλλά το να βγαίνεις έξω από το σπίτι και να είσαι χρήσιμος. Εντάξει, αυτό που λέμε, ίσως είναι και λάθος ο όρος, αλλά το αποκαλούμε ενεργός γύρανση, δυνατότητα. Δηλαδή, οι άνθρωποι όσο μεγαλώνουν να αισθάνονται ότι είναι παραγωγικοί, έχει για μένα τεράστια σημασία. Διότι φαντάζομαι ότι όλοι κάποια στιγμή προσδοκούν να βγουν στη σύνταξη. Απ' την άλλη, ζούμε περισσότερο, ευτυχώς, με την πρόοδο της επιστήμης. Γι' αυτό και φτάσανε τα όρια συνταξιότητας εκεί που είναι, χωρίς να υπάρχει καμία σκέψη αυτά να αλλάξουν, αλλά σημαίνει ότι έχουμε πολλά καλά χρόνια αφού βγούμε στη σύνταξη. Και η αλήθεια είναι ότι το βλέπουμε και από όλες τις μελέτες υγείας και ψυχικής υγείας, ότι το να κάθεσαι στο σπίτι και να μην κάνεις τίποτα και να λες ωραία, βγήκα στη σύνταξη, θα ξεκουραστώ, είναι καλό για κάποιο διάστημα. Μετά οι άνθρωποι θέλουν να αισθάνονται ότι είναι παραγωγική και φέρνω στο εξωτερικό, υπάρχουν και πολλές ευκαιρίες και πρέπει και εμείς να σκεφτούμε λίγο καλύτερα πώς θα δώσουμε περισσότερες επιλογές και για εθελοντική εργασία. Ας πούμε, ένα πράγμα το οποίο σκέφτομαι τώρα είναι ότι εμείς δημιουργούμε ένα, δεν έχει φτιαχτεί ποτέ, ένα μητρό εθελοντικών μη κυβερνητικών οργανώσεων. Μπορεί κάποιος να πάει να δει πολύ ωραία ποιες είναι οι οργανώσεις, τι με ενδιαφέρει, τι μπορεί να με ενδιαφέρει να κάνω από τα. Από τα πιο απλά, τα οποία γίνονται στις γειτονιές, μέχρι που να πω να βοηθήσω μια κοινωνική δομή της γειτονιάς, εθελοντικά ένα συσίτιο, μέχρι πράγματα τα οποία μπορεί να είναι πιο κοντά στις γνώσεις σας και να μπορούν να έχουν και μια μεγαλύτερη ή μια διαφορετική, θα έλεγα, προς τη θέμα. Συνειδητοποιείς, όταν βγαίνεις σε σύνταξη, κάτι που με πείραξε, είναι ότι είχα διαβάσει πάρα πολύ. Είχα ένα δωμάτιο αρχείο με υπηρεσιακά θέματα. Είχα βγάλει διαταγές, διάφορες, κάποια πορίσματα είχα κάνει δικά μου που δουλεύονται ακόμη. Ρώτησα τα παιδιά, ακόμη και το δικηγόρο, θες τίποτα να κρατήσω από όλα αυτά. Λέει, όχι μαμά, να τα πετάξεις. Και οι τρεις γη, να τα πετάξεις. Και αισθάνεσαι ότι δούλεψες, ότι έχεις μια εμπειρία, ότι έχεις κάποια πράγματα τα οποία ίσως άλλοι δεν τα ξέρουν. Και δεν μπορείς να τα προσφέρεις. Υπάρχει δυνατότητα να πάω να δουλέψεις σύμβουλο σε μια εταιρεία. Ναι, δεν το έκανα. Αυτό όμως. Δεν το έκανα. Αυτό όμως. Υπάρχουν προτάσεις πάντα. Γι' αυτό σίγουρα, για νομίζω το δικό σας βιογραφικό, θα μπορούσατε κάλλιστα να το κάνετε και να είναι και κάτι το οποίο
και θα φέρει κάποια παραπάνω και θα έχετε και ένα εισόδημα. Και γιατί, εισόδημα, ναι. Και νομίζω ότι θα σας φέρει και πιο, και πιο κοντά, αλλά δεν, εγώ δεν θεωρώ κατά ανάγκη ότι κάποιος πρέπει στο επόμενο στάδιο της ζωής του να κάνει κάτι το οποίο πρέπει υποχρεωτικά να σχετίζεται με αυτό που πέφτει. Θα μπορούσατε να κάνετε κάτι τελείως διαφορετικό και επειδή πια έχουμε και πολύ ενδιαφέροντα προγράμματα κατάρτισης, απόκτησης νέων δεξιοτήτων και εγώ πιστεύω ότι οι άνθρωποι πρέπει να μαθαίνουν, πρέπει να μαθαίνουν συνέχεια και να κάνουν ενδεχομένως διαφορετικά πράγματα ή να μαθαίνουν κάτι το οποίο μπορεί να ήθελαν να κάνουν και να μην μπορούσαν ποτέ να... Σίγουρα έχετε πράγματα που θα θέλατε να είχατε κάνει και δεν προφτάσατε πολλά. Να τα... Πολλά, η ζωή ήταν γεμάτη συνέχεια. Ναι. Πολλά θέματα είναι. Αλλά λέω, επειδή είναι το part-time σίγουρα, αυτό το οποίο δεν μπορεί ένας συνταξιούχος να δουλέψει κανονικά. Αυτό το θεωρώ ότι θα είναι για τους εργαζόμενους συνταξιούχους θα είναι ο κανόν αυτό το part-time. Αλλά είμαι υπέρ της εθελοντικής, δηλαδή να μπορώ να προσφέρω κάτι. Και εγγόνια έχετε... Τέσσερα. Το οποίο τα βλέπετε, είναι στην Ελλάδα. Ο γιος σας στην Ελλάδα έχει... Όχι, είναι ελεύθερος, ζούμε μαζί, είναι 45 ετών. Ο δικηγόρος, ζούμε μαζί. Οι άλλοι δύο κάναν τα παιδιά τους εξωτερικό, αλλά οι σύζυγοι είχαν πάρει άδειες και γυρίσανε στις εργασίες τους, τα κορίτσια, και για να πάνε σε ελληνικά σχολεία τα παιδιά τους. Mm-hmm. Ας πούμε, τα δύο πηγαίνουν στο Αρσάκιο Ψυχικού και το άλλο πηγαίνουν στο γείτονα, ανάλογα με τις κατοικίες που έχουν οι σύζυγοι, τα κορίτσια. Δεν θέλανε οι γυναίκες τους να πάνε στο εξωτερικό, να πάνε σχολείο τα παιδιά. Και έτσι τα εγγόνια είναι εδώ. Βέβαια, τώρα πάνε σχολείο. Ναι. Και πηγαίνω-έρχονται. Οπότε οι σύζυγοι πηγαίνουν-έρχονται όλοι. Είμαστε, ναι, χρειάζεστε ένα ταξιδιωτικό πράκτορα. Αφήστε. Είναι κάτι δραματικό. Ακόμα και η Αμερική κάθε 2-3 μήνες, το αργότερο δηλαδή 3 μήνες, κάθε 2 μήνες είναι εδώ. Τα χρόνια της κρίσης έφυγε πολλοί κόσμος και έφυγαν πολύ καλά. Αρχίζουμε να το βλέπουμε αυτό. Γιατί πολύ απλά έχουμε περισσότερες ευκαιρίες. Με καλύτερους μισθούς και γενικά υπάρχει αυτή η αίσθηση ότι η χώρα πηγαίνει προς σωστή κατεύθυνση. Διότι αν κάποιος είναι στο εξωτερικό και έχει την καριέρα του και τη ζωή του, το να γυρίσει στην Ελλάδα το πέρασαμε κι εμείς. Είναι απόφαση της ζωής. Άρα δεν είναι σίγουρος ή σίγουροι κάποιοι ότι αυτή η επιλογή είναι η ορθή. Άρα το να έχεις μια βεβαιότητα ότι εντάξει, παρά τις δυσκολίες η χώρα προχωράει και δεν πάει προς τα πίσω, είναι πολύ σημαντικό. Και νομίζω ότι στην Ελλάδα παρά τις αδυναμίες του κοινωνικού κράτους, διότι τα πράγματα τα οποία αναφερθήκαμε, άλλες χώρες τα έχουν ήδη λύσει με μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα. Εμείς τώρα κάνουμε βήματα. Αυτή η αίσθηση ότι υπάρχει μια ευρύτερη κοινωνική υποδομή. Υπάρχουν παππούδες, γιαγιάδες, θείες, θείοι, φίλοι. Αυτό είναι κάτι το οποίο διαχωρίζει την Ελλάδα. Και αυτό θα έλεγα ότι είναι ένα μεγάλο πλεονέκτημα, γιατί από τις χώρες όπως η Αμερική, τα ασχοληθεί ο παππούς ή η γιαγιά με το εγγόνι, πολύ σπάνιο. Εδώ ο κανόνας, θα έλεγα, αν υπάρχει γεωγραφική εγκύτητα. Ενώ σε άλλες χώρες το λέμε και εντάξει. Τώρα... Γυρνάνε για να κάνουν παιδιά εδώ. Ναι. Λένε ότι είναι καλύτερη συνθήκη εδώ για τα παιδιά. Εντάξει, νομίζω ότι η Ελλάδα έχει παρά τις δυσκολίες αρκετά πράγματα να προσφέρει και οι δομές που έχουμε στην δελφονιπιακή και στους παιδικούς σταθμούς και η δουλειά σιγά-σιγά που αρχίζει να γίνεται στα σχολεία, καθώς η οικονομία αναπτύσσεται, μας επιτρέπει να επενδύουμε περισσότερο και στην παιδεία και στην υγεία του. Και εγώ γιο ξεκινάει στα 4 πια. Και αυτό είναι μια πολύ σημαντική παρέμβαση. Και εγώ χαίρομαι ιδιαίτερα όταν νέοι άνθρωποι που έφυγαν από τις κρίσεις επιλέγουν να γυρίσουν. Είναι νομίζω και για μένα πάντα μια σημαντική ικανοποίηση, διότι ξέρω πόσο δύσκολο είναι να πάρει κανείς την απόφαση να επιστρέψει, ειδικά αν έχει μια καλή δουλειά στο εξωτερικό. Εγώ είμαι 25 ετών. Ναι, δεν έχω ακόμη παιδί. Ναι. Ωστόσο, θα ήθελα να γίνω νέα μου μαμά. Ναι. Είμαι τελειόφτη, πολιτικός μηχανικός. Και εργάζομαι σε κατασκευαστική εταιρεία. Ναι. Είσαι ακριβώς στην ηλικία της κόρης μου, η οποία είναι 25 στα 26 και ήδη της κάνω πλάκα και της λέω τι θα γίνει, πότε θα με κάνεις παππού και διάφορα τέτοια. Αλλά είναι ενδιαφέρον ότι δεν λέει τι είναι αυτά που μου λες, αποκλείεται σε 10 χρόνια από τώρα, δεν θέλω καν να τα σκέφτομαι, αλλά εσύ τέλειωσες τώρα σπουδές, η εργασιακή εμπειρία σου
είσαι ικανοποιημένη από την... Είμαι αρκετά ικανοποιημένη, ναι. Αν και δραστηριοποιούμε σε ανδροκρατούμενο κλάδο. Ναι. Αυτό πώς το βιώνεις? Δηλαδή αυτή την ιδέα ότι μερικές φορές έχει ενδιαφέρον αυτό που λες, γιατί υπάρχουν κλάδοι που οι γυναίκες είναι μειοψηφία. Είναι. Πριν χρόνια, ναι, δεν θα μπορούσαμε να το φανταστούμε ούτε σαν ιδέα ότι μια γυναίκα θα μπει εργοδηγό σε ένα εργοτάξιο, ναι, και θα ακούνε τη γυναίκα στις εντολές που δίνει η εργολάβη. Οι συνάδελφοί σου σε σέβονται ή τους ξένησες στην αρχή λίγο? Όχι, απλά τους έκανε εντύπωση πως μια νέα κοπέλα είναι μέσα στο εργοτάξιο. Ωστόσο, δεν έχω αντιμετωπίσει, ναι, δυσκολίες. Mm. Συνεργαζόμαστε πάρα πολύ καλά. Ναι. Ίσως νομίζω ότι είναι η καλύτερη απόδειξη ότι ναι, αλλάζει. Πλέον υπάρχει ισοτιμία. Ναι. Και η κάθε γυναίκα πιστεύω ότι πλέον στο δικό μας το κλάδο χαράζει τη δική της πορεία, έτσι ώστε να, ναι, τις σέβονται και όλες. Ναι. Τα ζητήματα και όλη αυτή η συζήτηση γύρω από το... το λέω ως μια νέα γυναίκα που μπαίνει τώρα στον χώρο της εργασίας, τα ζητήματα του μητού, της γενικότερα δυνατότητα, δηλαδή όλη αυτή η συζήτηση η οποία έγινε και καλώς έγινε σχετικά με τα προβλήματα που μπορεί να αντιμετωπίζουν οι γυναίκες στον χώρο εργασίας, εσύ πώς την άκουσες, ακούμπησε όλη αυτή η κουβέντα? Η αλήθεια είναι ότι είμαι ακόμα, ναι, πάρα πολύ νέα στην εργασία, ωστόσο δεν χρειάζεται να μπει στην εργασία σου για να βιώσει την κακοποίηση. Ναι. Και στον δρόμο ακόμα οι γυναίκες έχουμε τέτοια περιστατικά. Και σαν φοιτήτρια έχω ακούσει πολλά περιστατικά και στο σχολείο μου. Πού σπουδάσες? Στην Ασπέτα. Στην Ασπέτα, ναι, ναι. Και με καθηγητές, ενοχλήσεις, έχουν κόψει μαθήτριες, στα μαθήματα. Υπάρχει. Mm-hmm. Δεν υπάρχει μόνο στην εργασία, υπάρχει και στην εκπαίδευση. Mm-hmm. Είναι μια καλή αρχή. Αυτό είναι σημαντικό που το λες. Νομίζω ότι είναι ένα από τα θέματα που δεν έχουμε συζητήσει. Υπήρχε και από την εποχή μου, να ξέρετε. Ναι. Στο Αριστοτέλειο εγώ τελείωσα. Ναι. Είχαμε θέμα σοβαρό. Έχετε δίκιο που το λέτε και έχετε δίκιο που το αναδεικνύετε, γιατί συνήθως το συνδέουμε με το χώρο, το συνδέουμε πρωτίστως με το χώρο εργασίας, αλλά έχω ακούσει και εγώ ουκολίδα περιστατικά. Γενικά, όπου υπάρχει μια σχέση ισχύως και εξάρτησης, μπορεί να υποάζουν τέτοιες συμπεριφορές. Από αυτής της πλευράς το γεγονός ότι αυτά συζητήθηκαν ανοιχτά, ότι πια έχουμε μια πολιτική για τα ζητήματα των παρενοχλήσεων, ότι έχουμε πια και για τα πιο βαριά περιστατικά μια γραμμή καταγγελίας, ότι έχουμε πολιτικές όπως το panic button, που στην κυριολεξία από προποθέσεις μπορούν να σώσουν ζωές από τα βαριά περιστατικά κακοποίησης και βίας κατά των γυναικών. Είναι μια πρόοδος και πιστεύω πολύ ότι αυτά είναι και ζητήματα που έχουν να κάνουν με το πώς μεγαλώνουμε και πώς μαθαίνουμε, ειδικά τα νέα παιδιά, τι βιώματα έχουν τα παιδιά από το δημοτικό, πώς αντιμετωπίζουν ειδικά τα αγόρια τα κορίτσια, πώς τα εκπαιδεύουμε στο σεβασμό, τι πρότυπα μπορεί να αναπαράγονται και δυστυχώς μερικές φορές υπάρχουν και αρνητικά πρότυπα. Ειδικά τα βλέπουμε, ειδικά τώρα και στους φίλους μας, με κάποια είδη μουσικής, τα οποία εγώ τα βρίσκω παντελώς ακουστικά και άκρος βία και δεν έχω δυσκολία και θα το πω, παρότι σέβομαι την ελευθερία της έκφρασης που αντιμετωπίζουν τις γυναίκες ως κυριολεξία, ως αντικείμενα και με πολύ έτσι προκλητικό τρόπο, αλλά πιστεύω ότι αυτό είναι ένα ζήτημα που πια, έχοντας το συζητήσει ανοιχτά, έχοντας δώσει τη δυνατότητα στις γυναίκες να βγουν και να μιλήσουν και να ξέρουν πια ότι μπορούν να καταγγείλουν. Δεν είμαστε ακόμα στο επίπεδο που θέλουν, γιατί πάντα υπάρχει αυτός ο φόβος, τι θα μου συμβεί αν πω κάτι, και τελικά ο ισχυρός δεν θα βρει τον τρόπο πάντα να προστατευθεί με κάποιο τρόπο. Δεν είμαστε εκεί ακόμα που πρέπει να είμαστε, αλλά νομίζω ότι έχει γίνει ένα πολύ σημαντικό πρώτο βήμα σε αυτή την κατεύθυνση. Απτυχίο, Απτυχίο. Αγρότησα. Αγρότησα, ναι. 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 Και πώς προέκυψε αυτό? Διάβασα λίγο για αυτά τα οποία κάνεις. Στη γεωπονική. Ναι. Στη γεωπονική μπήκες από
Από επιλογή. Από επιλογή. Από επιλογή. Okay. Βέβαια, μπορώ να πω ότι η επιλογή ήταν εκπαιδευτική επιλογή στη γεωπονική. Ναι. Αλλά επειδή έβλεπα ότι το δημόσιο ήταν ένα όνειρο και επειδή με τράβηξε πάρα πολύ το ότι ήθελα να γυρίσω και στοιχείο στον τόπο μου, πιστεύω ότι εμείς είσαι γεννημένη και δραστηριοποιούμε και στο χωριό μου. Ναι. Οπότε πιστεύω ότι εμείς οι νέοι πρέπει να γυρίζουμε στον τόπο μας. Και έτσι πήρα την απόφαση, στηρίχθηκα στη σπάνια χλωρίδα της Χίου και καλλιέργησα βιολογικά αρωματικά και βότανα. Ναι. Φέτος, μάλιστα, μέσω της Πανελλήνιας Ένωσης Νέων Αγροτών, έλαβα συμμετοχή στο διαγωνισμό, ανακηρύχθηκα ως νέος αγρότης χρονιάς και μετά εκπροσώπησα τη χώρα μας στο Ευρωκοινοβούλιο. Το είδα. Ας πούμε, και εκεί είδαμε ότι στην Ευρώπη ένα βασικό πρόβλημα ήταν ότι πρέπει οι νέοι, αυτό έχουν όλοι, όλες οι χώρες σαν πρόβλημα, πρέπει να δοθούν κίνητρα να επιστρέψουν οι νέοι και πρωτίστως να ασχοληθούν και με τον πρωτογενή τομέα. Είναι και επίκαιρη συζήτηση. Ακριβώς. Και δεν μου λες, αυτό το κάνεις στο χωριό, Έχουμε εκτάσεις, έχουμε περίπου τώρα 40 στρέμματα. Καταλαβαίνετε ότι ο κλήρος είναι πολύ μικρός και στα νησιά. Για και τι φυτά είναι. Έχουμε ρίγανη, κρύταμο, κάπαρι, 15 διαφορετικά είδη, θυμάρι, φρασκόμουλο. Σίγουρα θα συμφωνήσω ότι και ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήταν μια δικαίωση και για τους ελευθερούς επαγγελματίες, αλλά και για εμάς τις αγρότησες, να λάβουμε αυτό το επίδομα μητρότητας. Καταλαβαίνετε ότι 9 μήνες εμείς θα έπρεπε να βάλουμε ένα κλειδί και εισοδήματα να μην υπάρχουν. Ναι. Έχω ένα το πρώτο σου. Ναι, το πρώτο, στα 32 μου, 5 μηνών. Ναι. Βέβαια. Εγώ ήμουν πάντως παραδοσιακή κατευθείαν. Επιστροφή στον τόπο, γάμος και πόσοι είστε, πόσοι είστε στην Ελλάδα. Ναι, σαν εργαζόμενοι είναι δύο όσον αφορά το κομμάτι των χωραφιών, πάντα εποχιακά. Στο υποποιητήριο εργαστήριό μας, επειδή είμαστε κάθετη μονάδα, είμαστε τελείως οικογενειακή επιχείρηση. Σίγουρα θέλει να ανοιχτούμε, θέλουμε άτομα. Απλά μέχρι πρώτη ενός κάναμε τις επενδύσεις μας, λάβαμε κάποια προγράμματα. Γι' αυτό ήθελα να ρωτήσω τι σχέδια βελτίωσης. Επιδώσαμε μεγάλη έμφαση στον καλυψιμό όσο το δυνατόν περισσότερες αιτήσεις νέων αγροτών, γιατί ακριβώς αυτές οι ιστορίες είναι εξαιρετικά ενθαρρυντικές σε μια εποχή όπου θέλουμε πρωτογενείς τομέας να πάει σε προϊόντα υψηλής προστιθέμενης αξίας και όλη η συζήτηση που γίνεται εκεί τελικά κατατίθεται. Ακριβώς και πιστεύω ότι ο αγροτικός πληθυσμός πρέπει να ανανεωθεί, να απαρτιστεί από επιστημονικά καταρτισμένους νέους. Και να είναι εκπαιδευμένο. Η εμπειρική γνώση είναι σημαντική, αλλά μας πάει μέχρι ένα σημείο. Σε μια εποχή όπου πια η τεχνολογία παίζει τόσο μεγάλο ρόλο, ένα από τα μεγάλα προβλήματα που έχουμε είναι ότι οι αγρότες μας, οι κτηνοτρόφοι μας, δεν είναι όσο καταρτισμένοι θα θέλαμε ή όσο καταρτισμένοι είναι οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι σε άλλες χώρες. Άρα η γνώση, εσύ είχες την τύχη να σπουδάσεις αυτό το οποίο τελικά έκανες. Οπότε είσαι εξορισμού καταρτισμένη, αν και η γνώση και η εκπαίδευση φαντάζομαι ότι διαβάζει συνέχεια. Ακριβώς. Και η γνώση με την εμπειρία διαφέρει πάρα πολύ. Η εξέλιξη τεχνολογίας, όλα αυτά πρέπει να εξελίσσεσαι, να προσπαθείς να καινοτομείς, να αφιερώνεις πάρα πολύ προσωπικό χρόνο. Είναι πολύ δύσκολο για ένα νέο παιδί, γιατί και εγώ το ξεκίνησα όταν ήμουν 24 ετών. Ξεκινάει από το μηδέν. Ο σύζυγος ασχολείται και αυτός. Αξιωματικός στην αστυνομία. Α, μάλιστα. Μαζεύει τίποτα. Βέβαια, βοηθάει. Ενεργός και σαν μπαμπάς. Εντάξει, πιστεύω ότι στη γυναίκα της υπαίθρου πρέπει να δοθούν κίνητρα. Ίσως για μένα πρέπει να αποτελεί το πρότυπο για το μοντέλο αγροτικής ανάπτυξης, καθώς και ισοτιμία όσο αφορά χρηματοδοτήσεις, διαρκή εκπαίδευση, προγράμματα, ένταξη της σε προγράμματα. Και πώς ισορροπείς τώρα με το παιδί, ασχέτως του επιδόματος, φαντάζομαι ότι εξακολουθείς. Βεβαίως. Δεν κάθεσαι και φέρνεις το επίδομα. Εγώ το έμαθα, είχα μπει μετά τις 30 ημέρες, μπήκα κανονικά στη δουλειά,
Και μετά από 2,5 μήνες μπήκε το επίδομα. Νομίζω ότι με τη σωστή διαχείριση χρόνου, με τους σωστούς ανθρώπους που να σε πλαισιώνουν και ποιος να σε βοηθούν. Ποιος προσέχει γιαγιάδες φυσικά. Στην επαρχία είναι λίγο πιο... Ναι, είναι πιο εύκολα. Είναι πιο εύκολα. Και ένα ακόμα συν στο να επιστρέψω στο νησί μου ήταν ότι ήθελα να προσφέρω ποιότητα ζωής στο παιδί μου. Οπότε... Σε ποιο χωριό? Χαλκιώδης, είναι δίπλα στον Κάμπο. Στον Κάμπο, ναι. Και ως προς τις γενικές υποδομές, παιδιάτρους και γενικά την υποστήριξη που θέλεις, είσαι ικανοποιημένη γενικά από το νησί? Είμαι ικανοποιημένη. Βέβαια και εγώ θα πω ότι σε ιδιωτική κλινική γέννησα. Ήταν όμως επιλογή μου βάσει του γιατρού μου. Πιστεύω ότι έχει μια πολύ καλή μαιευτική μονάδα η Χίος. Το νοσοκομείο μας είναι σχετικά σύγχρονο. Σύγχρονο. Βέβαια, το μόνο που θα θέλαμε ήταν μια πλαισίωση σε ασθενοφόρα. Εκεί λίγο έτσι. Είχαμε θέμα στη Χίο και αναγκαστήκαμε να κάνουμε κάποιες ακροβασίες. Αξιοποιώντας και προσωπικό της πυροσβεστικής για να μπορέσουν να κάνουν οδηγού. Δεν ήταν τόσο θέμα ασθενοφόρων, αλλά ήταν προσωρινή η λύση και θα φροντίσουν να το, θα φροντίσουν να το λύσουμε μόνιμα. Ναι, και αυτό που λες για την ποιότητα ζωής έχει μεγάλη σημασία. Το ακούω, βλέπω πάρα πολλές. Σε πρώτη φάση θα μπορούσε να πει κανείς ότι είναι αποτελεσματικές, αλλά επειδή είναι πολλές, αισθάνομαι ότι πραγματικά κάτι γίνεται. Πολλά νέα ζευγάρια επιστρέφουν στον τόπο τους και αξιοποιούν την όποια οικογενειακή περιουσία και όχι κατά ανάγκη. Και αυτό το ζήτημα της ποιότητας ζωής, το οποίο επισημαίνεις, είναι πολύ σημαντικό, διότι καλές οι πόλεις μας, καλή και η Αθήνα, ωραία, δυναμική, αλλά δεν είναι κατά ανάγκη πάντα πολύ. Εγώ χαίρομαι που το παιδί μου θα γνωρίσει την έννοια της γειτονιάς. Μόνο που θα βγει, και το χωρίς, θα είναι. Και το, και ακόμα και μέσα στην πόλη είναι πιο ελεύθερα. Μπορείς να το αφήσεις και να μην νοιαστείς τόσο. Νομίζω ότι αυτό, ότι υπάρχουν άλλες κοινωνικές σχέσεις, άλλες σχέσεις με τους γείτονες. Δηλαδή αυτό το πλαίσιο των, ο ένας τοπικών, γνωρίζει τον άλλο, των τοπικών δομών και των άτυπων δικτύων υποστήριξης έχει πολύ μεγάλη σημασία. Και βέβαια, ό,τι και να λέμε, η ζωή είναι πολύ πιο φτηνή. Είναι πολύ πιο φτηνή. Στην περιφέρεια, στοιχείο είχαμε και σε όλα τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, επειδή περάσαμε και από το προσφυγικό κύμα, το οποίο ευτυχώς έχουμε καταφέρει και το έχουμε ελέγξει, αλλά εκμεταλλεύεσαι. Ακόμα το χαμηλό, έχουμε 30% χαμηλότερο το ΦΠΑ και τώρα κάνουμε και μια συμφωνία με την Τουρκία, την οποία θα εφαρμόσουμε άμεσα για να μπορούμε να ταξιδεύουμε οι Τούρκοι χωρίς βίζα σε 10 νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, και αυτό νομίζω θα στηρίξει αρκετά την οικονομία. Και εκεί ο ένα νησί, το οποίο ακόμα δεν έχει δώσει τη δυναμική του στον τουρισμό, και εκεί η πρόκλησή μας είναι να το κάνουμε με έναν τέτοιο τρόπο που να σεβαστεί το περιβάλλον, να ενδεχομένως με πιο μικρές δομές, να αναδείξουμε το πρωτογενή τομέα. Και αυτή η σύνδεση του πρωτογενού τομέα με τον τουρισμό μας είναι κεντρικό στοίχημα. Για εμάς. Ο άλλος δεν έρχεται μόνο για να πάει σε μια παραλία, έρχεται για να φάει ωραία. Κυκλική οικονομία. Ναι, και βέβαια η προστασία των πόρων της φύσης, δεν είμαστε πάντα πολύ καλοί εκεί και στα βασικά, νερό, σκουπίδια. Αλλά προσπαθούμε να καλύψουμε το χαμένο έδαφος. Και έρχεσαι στην Αθήνα, Έρχομαι σχεδόν κάθε μήνα λόγω εργασίας. Ναι. Τώρα θα είμαστε στην έκθεση. Σε ποια έκθεση? Στη Food Expo. Ναι, ποιο είναι το brand? Μυροβόλος Organics. Μυροβόλος Organics. Είναι τελείως για να δώσει την ταυτότητα των προϊόντων. Ναι. Ηχείως έχει το προσωνύμιο Μυροβόλος, την σπάνιε ευωδιέ τη χλωρίδα τη. Και Organics, ότι πρόκειται για βιολογικά προϊόντα. Ναι. Προσπαθούμε. Υπάρχει αγορά. Εντάξει, τα οργανικά είναι πιο ακριβά, αλλά είναι μια κατηγορία μόνο τους και τα βλέπουμε. Και είναι και ένας τρόπος, νομίζω, να προάγεις την εξωστρέφεια των προϊόντων του τόπου σου. Να καινοτομήσεις. Ο τυχείος δεν είναι μόνο μαστίχανε. Και αυτό είναι σημαντικό. Είναι ένα πολύ ισχυρό προϊόν, η μαστίχα μας, εννοείται, αλλά έχει πάρει το δρόμο της, είναι σε πολύ καλό επίπεδο,
Απλά έχει και άλλες καλλιέργειες. Το κάμπος είναι πανέμορφος. Πραγματικά. Απευθύνεσαι στην εσωτερική αγορά ή πάτε κάνετε εξαγωγές? Όχι, κάνουμε και εξαγωγές. Είμαστε πανελλαδικά σχεδόν σε όλη την Ελλάδα. Εξάγουμε σε 7 χώρες στην Ευρώπη. Πηγαίνουν τα προϊόντα μας στις Ηνωμένες Πολιτείες, καθώς και στο Ντουμπάι, το Κρήταμο. Λέτε. Παραδόξω, δεν το ξέρετε πολύ, είμαστε πλεονασματικοί στο πρώτο γενικό πια. Ναι, συνολικά. Σε ορισμένες κατηγορίες είμαστε ακόμα πολύ ελληματικοί, αλλά συνολικά είμαστε πλεονασματικοί και βέβαια θέλουμε να προωθούμε τέτοιου είδους προϊόντα τα οποία τα θεωρούσαμε ότι δεν αξίζει κανείς να ασχοληθεί σοβαρά, αλλά το μυστικό είναι η ποιότητα, η σταθερότητα, δηλαδή με τους προμηθευτές να μπορείς να ξέρουν ότι θα έχουν προϊόντα, το branding έχει αξία. Διότι μεγάλη τραγωδία του προηγούμενου μας τομέα ήταν ότι, ειδικά με το λάδι, ότι πουλούσαμε χύμα και κάποιος άλλος τα έβαζε σε ένα ωραίο μπουκάλι, με ωραία ετικέτα. Η προστιθέμενη αξία δεν έμενε σε εμάς. Οπότε, αν είσαι καθοτοποιημένος και ξεκινάς από το χωράφι μέχρι να θέσεις το προϊόν, και όσο πιο κατευθείαν μπορείς να πας και στο καταναλωτή, τόσο περιορίζονται και οι μεσάζοντες. Εγώ βλέπω σε πολλά αγροκτήματα. Τα οποία πουλάνε απευθείας τον καταναλωτή μέσα από το site τους. Άρα παρακάπτουν πολύ οι μεσάζοντες, μπαίνεις, παραδίνεις ένα καλάθι, καθώς και οι ταχυμεταφορές βελτιώνονται. Και άλλοι, λοιπόν, ναι, αλλά και του γεγονότος ότι πια η τεχνολογία σου επιτρέπει να μπορείς να πάρεις αυτό το οποίο θέλεις κατευθείαν από μια φάρμα και να έρθεις σπίτι σου. Και να μην χρειαστεί. Ο κόσμος έχει γυρίσει στο ποιοτικό προϊόν και ακόμα και οι μεγάλες αλυσίδες ψάχνουν τους μικρούς παραγωγούς, θέλουν ποιοτικά προϊόντα. Ναι, τους έχουμε πιέσει και εμείς πολύ να πάμε σε αυτή την κατεύθυνση, γιατί είναι για μας ένα σημαντικό πυλώνας για την στρατηγική μας για τον πρωτογενή τομέα και τελικά είναι για αυτό το οποίο θα μας επιτρέψει να μπορέσουμε να δώσουμε δουλειές στην περιφέρεια σε νέες και συνέως που θέλουν να κάνουν και το πραγματικά η ιστορία σου είναι πολύ, πολύ, πολύ όμορφη και πολύ ενθαρρυντική. Και δεν είναι μόνο. Υπάρχουν πολλές άλλες ιστορίες. Το βλέπεις, φαντάζομαι, και εσύ. Εννοείται, σε ποιοτικά προϊόντα και σε αυτήν την κατανόηση ότι δεν είμαστε μόνο για να παίρνουμε επιδοτήσεις. Η στήριξη είναι απαραίτητη, γι' αυτό και έχουμε την κοινή αγροτική πολιτική, γι' αυτό και έχουμε προγράμματα όπως αυτά από τα οποία ωφελήθηκες, αλλά δεν είναι μόνο ότι παράγω για την επιδότηση. Η επιδότηση με βοηθάει να παράγω κάτι το οποίο πρέπει να έχει τιμή. Να είναι ποιοτικό και να συμπληρώνω το εισόδημά μου από τις πωλήσεις του προϊόντος που θα κάνω. Και το βασικότερο, δεν είχα και τη βοήθεια, την οικονομική βοήθεια. Δηλαδή, οι γονείς μου είχαν ένα πολύ μικρό σεβαστό ποσό. Mm-hmm. Και καθώς πήρα το πρόγραμμα, όταν πεις ότι θέλεις να κάνεις μια κάθε μονάδα, αυτά τα ποσά που πήρα εγώ ήταν πολύ μικρά, δεν επαρκούσαν. Mm-hmm. Οπότε, εντάξει, στραφήκαμε στις τράπεζες. Τότε υπήρχε το πρόβλημα capital control. Ήταν λίγο πιο δύσκολο, αλλά νομίζω ότι όταν το θέλεις, μπορείς να επιστρέψεις. Mm-hmm. Ό,τι βγάζαμε, σιγά-σιγά με τα μικρά μας κέρδη, το επενδύαμε και φτάσαμε στα 8 χρόνια για να αγοράσουμε τα μηχανήματα, για να έχω ένα γραφείο και να δουλεύω. Οπότε για μένα δεν υπάρχει, δεν μπορώ ή βρίσκω προβλήματα και δεν μπορώ να επιχειρήσω. Είναι μια δικαιολογία, θα το έλεγα. Πολύ. Αυτό είναι ο καλύτερος και πιο αισιόδοξη νότα για να τελειώσουμε τη συζήτησή μας. Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ που πήρατε τον χρόνο να έρθετε. Νομίζω ήταν πολύ, πολύ ενδιαφέρουσα κουβέντα. Έμαθα και εγώ πράγματα τώρα από τα τοπία μου. Είπατε θα δω. Σημειώσαμε κάποιες από τις εκκρεμότητες που μας επισημάνετε. Οπότε, πώς το λένε, θα πάρω αμέσως να δω πώς μπορούμε να κάνουμε με παιδικό σταθμό χώρο τουλάχιστον και θα βρούμε και το προσωπικό για να έχει το δικαστικό. Ξέρεις, ποτέ δεν είναι αργά. Έτσι δεν είναι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Έτοιμος είσαστε για παντού. Έτοιμος για παντού. Ναι, γενικά είναι. Δεν θα πας. Μάτε. Ποτέ πάντοτε. Έτοιμος είναι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα ψάξω τα προϊόντα. Μα τι φρόνιμος που είσαι.